Πάμε γρήγορα όμως να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Ξέφραγο Αμπέλη, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ναρκωμανείς να γρονθοκοπούν φύλακα. Φόβος και ο τρόμος για καθηγητές και φοιτητές. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Λευτέρη τον Σοβλιάρη, τον καλό συνάδελφο, για αυτή την κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Μπορεί το βασικό κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να εξαρτώθηκε, όμως οι χρήστες και τα παγοράκια παραμένουν εντός του Πανεπιστημίου επιθετικοί και πολύ επικίνδυνοι, όπως αποκαλύπτεται από την Βόρεια.gr. Επίθεση από ομάδα εξωπανεπιστημιακών δέχτηκε νωρίς χθες το βράδυ φύλακας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με μαρτυρία καθηγητή, καθώς και με πτυχιακού φοιτητή, οι οποίοι έτυχε να βρίσκονται στο σημείο την ώρα του συμβάντος, μια ομάδα περιφερειακών και παραβατικών στοιχείων, κυρίως μέσω των ναρκωτικών, επιτέθηκαν στον φύλακα, ο οποίος προσπαθούσε ευγενικά να απομακρύνει από το χώρο της πλατείας Χημείου, δίπλα στην παλιά φιλοσοφική των ναρκωτικών, στο σώμα και στο πρόσωπο, προκαλούντας τους αμοιχές, ενώ του έσωσαν τα γυαλιά του. Σύμφωνα με πληροφορίες για το περιστατικό, έχει ενημερωθεί η αστυνομία. Με τις ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι που εμπλέκονται στη φύλαξη του κάμπους, τα επιχειρήματα, αλλά και οι καθηγητές, μετά την προημερών ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις, το πρόβλημα της διακίνησης των ναρκωτικών στα επιχείρηματα έχει μεταλλαχθεί. Η οργανωμένη πιάτσα έσπασε και το κύκλωμα εξαρθρώθηκε. Όμως τις τελευταίες μέρες έχει σκύψει άλλο φαινόμενο. Ομάδες των 6-7 περιθωριακών και παραβατικών χρηστών, κατά κύριο λόγο, τριγυρνούν μέσα στο κάμπος, κάνουν μεταξύ τους αγοροπολισίες μικροποσοτήτων, αλλά είναι ιδιαίτερα επιθετικοί και επικίνδυνοι. Να είναι και Έλληνες, αλλά βλέπουμε, και κυρίως Αλγερινοί. Δυστυχώς βλέπουμε η κατάσταση να έχει ξεφύγει. Δεν διαφυλαχθεί φυσικά η ανωνυμία του, καθώς έχει πάρει διαστάσεις μαφίας το συγκεκριμένο φαινόμενο. Λευτέρη Ζαβλιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο.